Μάλιστα. Καλώς ήρθατε. Έκανε αφράους, έτσι δεν έκανε για το χρέος όταν κοιτούσε μακριά όταν τον κάνω ερωτήσεις. Καλησπέρα στον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Καλησπέρα, παιδιά. Συγκινήθηκα που είδα τις εικόνες αυτές. Μπράβο, είστε φοβεροί. Μέχρι και το πιάνο πέτυχες, το Παντερεύσκι. Με τον οποίο συναντήθηκε ο Βενιζέλος. Είναι μεγάλη. Ο δεσμός τους είναι καταπληκτικός δεσμός. Επειδή ο κόσμος δεν ξέρει, και εγώ μην νομίζω το ήξερα, έψαξα. Χρησιμοποίησα ίντερνετ για να βρω ποιοι είναι αυτοί στους οποίους αναφέρεσαι. Ο Παντερεύσκι ήταν μεγαλύτερος πιανίστρας της εποχής. Πολωνός. Όπως είναι ο Έλβις Πρίσλεϊ της εποχής, ας πούμε. Πολωνός. Πολωνός. Ο οποίος, για να καταλάβετε, υπήρχε κίνημα θαυμαστριών του Παντερεύσκι σε όλη την Αμερική. Λιποθυμούσαν όπως γινόταν με τον Τζον Λένον, με τους Beatles και λοιπά. Πού το γνώρισε τώρα ο Ελευθέριος Βενιζέλος που πήγε στο σπίτι του στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, στο Πάσο Ρόμπλες που λέμε. Υπάρχει ένα σαλόνι στη Γαλλία, υπήρχε, τη Άννα Ντενουάι, μια μεγάλη ποιήτρια, που θεωρούνταν Γαλλορουμάνα. Αλλά αυτή είναι ελληνικής καταγωγής. Το γένος Μπρακοβάν, η μάνα της ήταν η μεγαλύτερη πιανίστρια της Ευρώπης πριν τον Παντερεύσκι, μετά ήταν ο Παντερεύσκι, ας πούμε κλπ. Εκεί λοιπόν ο Ελευθέριος Βενιζέλος δέθηκε με τον Κλεμανσό, ήταν ερωτοχτυπημένος και αυτός με την Άννα Ντενουάι. Αυτή βέβαια πήγε με τον Βενιζέλο. Στην νεότητά της πρέπει ο Παντερεύσκι να έδρεψε τους καρπούς. Με τον Παντερεύσκι, με τον πρόεδρο που Ανκαρέ της Γαλλίας. Με όλα τα πρόσωπα εκεί δέσανε με τον Βενιζέλο. Θα μου πει τι μας νοιάζει εμάς με ποια κοιμόταν ο Βενιζέλος ή αν γνώρισε τον Παντερεύσκι ή όχι. Ναι, αλλά ο Παντερεύσκι, ως Έλβις Πρίσλεϊ της εποχής, άλλαξε τη στάση του Προέδρου των ΗΠΑ του Γουίλσον απέναντι στην Ελλάδα και στο Βενιζέλο. Μας θεωρούσε ληστές. Ήτανε με Βούλγαροι, με τους Βούλγαρους. Θέλανε ουσιαστικά Καβάλα Θεσσαλονίκη να αναδιαταχθεί σαν ένα διεθνές λιμάνι, ας πούμε, πέρασμα της Βουλγαρίας στο Αιγαίο. Και μεταστράφηκε χάρη στο δεσμό, το στενό που είχε Παντερεύσκι αυτός ο πιανίστας, με τη γυναίκα του Προέδρου Γουίλσον των ΗΠΑ, την Ίντιθ. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτά. Άρα, διπλωματία, και μετά το φιλοξένησε στο σπίτι, στο ταξίδι. Στο ταξίδι του, το φοβερό αυτό το ταξίδι. Το οποίο είναι σχετικά άγνωστο, άγνωστο κατά βάση. Ήθελαν όλοι να το ξεχάσουμε. 7 μήνες. Φαίνεται τρελό. Μέσα στη Μικρασιατική εκστρατεία ο Ελευθέριος Βενιζέλος, την ώρα που οι Έλληνες φαντάροι πολεμούν στο Σαγκάριο, εσκεί σε χείρ, κιουτάγια, αυτός κάνει ταξίδι μέλητος. 7 μήνες, πόπου. 7 μήνες. Έτσι, και στην. Δηλαδή, για φανταστείτε. Το είχα βάλει στην άκρη όμως. Δεν βγήκε. Ναι, θα πούμε. Έχασε τις εκλογές το 20. Δηλαδή, αφού μεγάλωσε την Ελλάδα, πήρε τη συνθήκη των Σευρών, ήρθε θριαμβευτής. Όχι μόνο τις έχασε, ούτε βουλευτής νομίζω. Ούτε βουλευτής δεν εκλέχθηκε. Έτσι. Ναι. Και λέει, αχ, τόσο κακό έκανα στην Ελλάδα. Έχασε τις εκλογές όταν η ελληνική σημαία υπήρχε στην πόλη, στην Αδριανούπολη, υπήρχε στη Σμύρνη, στην Κιουτάχια, στο Χίσεσγύρι, στην Προύσα. Ε? Καταλαβαίνετε, ένα θρίαμβο ελληνικό, ακόμα τα ελληνικά όπλα κλπ. Τις έχασε εκλογές, προσπάθησε να βοηθήσει τη βασιλική κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις με τους ξένους, διότι μην ξεχνάτε ότι ήρθε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ήταν το πιο μισητό πρόσωπο στην Ευρώπη μετά τον Κάιζερ. Για τις συμμαχικές δυνάμεις. Για τις συμμαχικές δυνάμεις. Το πιο μισητό ο Κωνσταντίνος. Υπερβολή ίσως, αλλά ήταν το πιο μισητό, διότι αν η Ελλάδα δεν έπαιρνε γραμμή φιλογερμανική, ο πόλεμος θα έχει τελειώσει 1-2 χρόνια νωρίτερα. Και για φανταστείτε, οι Γάλλοι χάσανε 1.700.000 νεκρούς είχαν. Οι Εγγλέζοι 500.000. 4,5 εκατομμύρια νεκρούς η Ευρώπη. Άρα θεωρήθηκε ο Κωνσταντίνος, και έτσι διακόπηκε η στήριξη της Ελλάδας. Έτσι κατέρευσε η Μικρά Ασία, ούτε δάνεια, ούτε τίποτα. Μας άφησαν να πέσουμε. Εν τω μεταξύ, είχε γίνει η Πολσεβίκη επανάσταση. Οι Πολσεβίκοι για λόγους επιβίωσης τα φτιάξανε με τον Κεμάλ για να έχουν την πλάτη τους καλυμμένη. Η ιστορία επαναλαμβάνεται κάπως. Είναι κάτι παράδοξο συμβαίνει. Θα το δείτε αυτό. Πολιτική και στρατιωτική ιστορία που λίγο πολύ κανείς μπορεί να τη βρει σε διάφορα διαβάσματα και αναγνώσματα. Τώρα εμείς ξέραμε, ακούγαμε λέει ένα Βενιζέλου και ένα νοσοκομείο. Υπάρχουν και πολλές δωρεές. Στην Αθήνα έχει τελευταία. Τρομερές πολλές δωρεές. Και δεύτερη γυναίκα και τελευταία επίσημη γυναίκα, γιατί πολλές γυναίκες περνάνε μέσα από την ιστορία και μέσα από το βιβλίο. Ναι, το κάνω και μια αυτοκριτική διότι. Η βασίλισσα ή η κόμισσα τη Τερλίνα, πολύ χρήμα. Ναι, πριγκίψα τη Τερλίνα. Πρέπει να ξέρετε ότι εκείνη την εποχή, στον ανερχόμενο βρετανικό καπιταλισμό, κυριαρχούσαν οι ελληνικοί όμιλοι. Δηλαδή, Ράλι Brothers, που λέμε αδελφοί Ράλι, όχι αυτή η οικογένεια που ξέρουμε, έχει όμως μια παραπλάνη. Εδώ, συγγνώμη τώρα, σε διακόπτω μήνυ, δεν είναι η Έλενα. Όχι, είναι δεν θα βάζα την Έλενα, δεν μου αρέσει η Έλενα σαν γυναίκα. Ναι, τον έβαλα το Βενιζέλο με μια Θεσσαλονικιά. Ναι. Αγνώστου στοιχείου και θα ξέρω σε δύο μέρες, θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω γιατί το ξέρω ποια είναι. Αλλά δεν μπορώ να αναπώ το επίθετο δημόσια, γιατί μπορεί να έχει εγγόνια. Μπορεί να έχει κανένα εγγόνι εδώ. Ναι. Όχι, έχει σημασία πώς το λες. Είμαστε λοιπόν το 17 είναι αυτή η φωτογραφία, στο Θερμαϊκό κόλπο. Είναι ταξίδι σε πλοίο. Από το ύψος του πλοίου καταλαβαίνω ότι είναι ένα πλοίο που κάνει τοπικά δρομολόγια στην ευρύτερη περιοχή. Το πολύ να πηγαίνει. Στην Πέρια Μπαξιά για τρία δόντια. Ναι. Βλέπω από το πλοίο, είναι κόρη ενός
ας το πούμε έτσι, γερουσιαστή της αμήνης της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, από τους, η Βενιζελική Επανάσταση. Μην ξεχνάτε, θα είδε μέσα στο βιβλίο που λέει ο Ελευθέρης Βενιζέλος, ότι το Α ή το Ω της πολιτικής μου είναι Θεσσαλονίκη. Μα του λένε, γιατί ήρθε στη Θεσσαλονίκη και έκανες επανάσταση. Έκανε πρωτεύουσα, βέβαια. Γιατί έκανες πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Λέει, εάν νικούσαν οι σύμμαχοί μου, οι σύμμαχοί μας, οι Αγγλογάλοι, χωρίς να είμαι παρόν με στρατό, θα κάναν τη Θεσσαλονίκη όπως είναι το Χονγκ Κονγκ, όπως είναι δηλαδή ένα προτεκτοράτο, παγκοσμιοποιημένο προτεκτοράτο. Θα φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη. Εάν, όχι, δεν θα το κλείσω. Εάν νικούσαν οι Γερμανοί, θα γινόταν γερμανοβουλγαρικο-αυστριακή πόλη. Εγώ θα μείνω στην Ελένη. Ναι, ναι. Που έχουμε και στην Έλενα, που έχουμε και τις φωτογραφίες, αλλά και άλλες γυναίκες, γιατί περνάνε, όπως είπαμε, μέσα από τη ζωή. Δεν ξέρω, Χρύσα, είναι οι φωτογραφίες οι τελευταίες που είχαμε. Αν και σε βγάλει. Θα δούμε μπροστά λίγο. Είναι πάση δόση πολύ λοιπόν, ωραία. Εδώ είναι που είναι ωραία είναι η Έλενα. Εδώ είναι η Έλενα. Ναι. Έτσι, ωραία δεν μπορώ να την πω, αλλά ήταν μια ενδιαφέρουσα. Είναι αδικημένη η γυναίκα. Από εδώ. Την... εδώ. 47 ήταν όταν παντρεύτηκε και 57 ο Βενιζέλος. Ναι. Αλλά ο έρωτας ήταν από παλιότερα, έτσι. Είχε γίνει το περιστατικό στη διάσκεψη του Λονδίνου το Χριστούγεννα 12-13 πρωτοχρονιά. Εμπειρίες γεμάτος και ο πρόεδρος και η Έλληνα. Δεν ήταν καμία συντηρητική. Όχι, όχι. Η Έλληνα έχει μια έξαλλη ζωή προσωπική πριν το Βενιζέλο, δηλαδή στην νότητά τη. Τι βλέπουμε τώρα, ανεβασμένη πάνω. Τώρα, αυτή δεν είναι η Έλενα. Αυτή είναι η γυναίκα του, η Μαρία Κατελούζα, η πρώτη γυναίκα του που πέθανε στη Γιάννα του Σοφοκλή. Και η μαμά του Σοφοκλή. Και πολύ νέος εδώ ο Βενιζέλος, έτσι πάει. Πολύ νέος, δικηγόρος των Χανίων και πολιτευτής. Εδώ είναι με την Έλενα Σκυλίτση. Εδώ είναι με την Έλενα. Το Σκυλίτση έχει να κάνει σχέση με την Περαιά του Σκυλίτση που ήταν δήμαρχος. Η Σκυλίτση είναι από τους μεγαλύτερους οίκους. Εδώ είναι ως Αγία οικογένεια με την Έλενα και τα παιδιά και τους... Αλλά τέλος πάντων... Εδώ είμαστε, προσέξτε να καταλάβετε κάτι. Ναι. Μια από τις μεγάλες αποκαλύψεις του βιβλίου πρώτη φορά παγκοσμίως είναι ότι η Έλενα που τη θεωρούσαμε άτεκνη είχε κάνει στην άταχτη εφηβική τη ζωή, είχε ένα εφηβικό ατύχημα που λέγεται Lady Crossfield. Η Ντομινή Ηλιάδη, Μαρίκα Ηλιάδη κλπ. Την κάλυψε η φίλη της Μαρίκα Ηλιάδη, το εμφάνισε ως δικό της παιδί. Από ό,τι εγώ αποκαλύπτω τώρα οριστικά πλέον, είναι βέβαιο. Στο σπίτι της κόρης της παντρεύεται, Ντομινή Crossfield. Και γιατί μας ενδιαφέρει αυτό, Κουτσοπολιό θα κάνουμε, όχι. Διότι εκεί είναι η έδρα του Κόμματος Φιλελευθέρων. Λόιτ Τζόρτζ, Μπάλφουρ, όλο το κόμμα εκεί μαζεύεται. Είναι, ας πούμε έτσι, το στρατηγείο. Είναι ένα μέγαρο, το δεύτερο σπίτι στο Λονδίνο, μετά το παλάτι του Μπάκινγχαμ. Εκπληκτικό. Δίπλα στον τάφο του Μάρξ. Πιο πάνω είναι το Χάιγκέιτ, είναι δίπλα εκεί, ας πούμε, κλπ. Βλέπετε λοιπόν τους δεσμούς. Μας ενδιαφέρουν, ας πούμε, ερωτικά, τα οποία όμως μας βάζουν στο μεγάλο κάδρο, στη μεγάλη εικόνα της ιστορίας. Με αυτή την έννοια, κοιτάζω, δεν κάνω κουτσοπολιό. Είναι αυτό που λέτε σε κάποιο σημείο ότι τα ερωτικά καθορίζουν τα πολιτικά. Κάποια στιγμή ο σύνδεσμός μας με τη Βρετανία, ο Χάρολντ Νίκολσον, του λέει για τον Γκέινς, πιστεύεις, ρωτάει τον Βενιζέλο, το έχω τσεκάρει αυτό, στο ταξίδι, στο υπερωκειάνιο, ενώ ταξιδεύουν, το ρωτάει, πιστεύεις ότι τα ερωτικά επηρεάζουν, μπορεί να επηρεάσουν την πολιτική. Και λέει ο Βενιζέλος, σε οριακές περιπτώσεις, ναι, θα σου πω, λέει, του λέει. Του λέει ο Βενιζέλος, θα σου πω. Του λέει τώρα μεταφράζω το Θουκυδίδη, διότι ταυτόχρονα μεταφράζει ο Βενιζέλος το Θουκυδίδη. Ναι. Έτσι. Και του λέει, ο αρμόδιος με τον αριστογείτονα ήταν εραστές. Και όταν ο ύπαρχος προσπάθησε να κλέψει, να υποκλέψει τον αρμόδιο που ήταν πανέμορφος κλπ, ο αριστογείτονα έκανε το πραξικόπημα εναντίον των τυράννων του, η πία. Του λέει ο Βενιζέλος. Σύμφωνα συμβίωσης δεν είχαν όμως. Δεν είχαν συμβίωση. Αλλά το αποτύπωναν με ευθαρσώσεις. Δηλαδή θέλει να πει η ασπασία, λένε κουτσοπολιά. Πώς επηρεάζει τον Περικλή. Ναι, ότι η ασπασία, ξέρω, έκανε, μπήκαμε στο Σαμιακό πόλεμο, γιατί η Σάμο ήταν από τη μίλη του αυτή και δεν κατάλαβες πώς έγινε. Και στο τέλος τη μαλώνει την μίλη, γιατί δεν γίνει ασπασία και πάνω κάνει. Τη μαλώνει, τη μαλώνει στο τέλος, είχε αυτό το σύνδρομο. Ο έρωτας είναι το τυχαίο στην ιστορία που, επειδή ασχολείσαι, ο Θουκυδίδης είναι παρόν μέσα στο βιβλίο. Ναι, πάρα πολύ, γιατί προσέξτε. Ο Βενιζέλος... Είναι το τυχαίο αυτό που καθορίζει τα πράγματα. Αν παίζει ένα, έτσι, παίζει ένα ρόλο η τύχη στα πράγματα. Γιατί διατυπώνει πολύ ο Βενιζέλος. Πολύ, πολύ, ναι, πολύ. Γιατί ήταν και τυχερός στο ξεκίνημά του. Δηλαδή δεν αρχίζει να λέει το τυχερό μάστρο, έλεγε πάντα, έτσι, που κάποια στιγμή χάθηκε. Διότι σου λέει, αν είχα γεννηθεί, προσέξτε, η τύχη τι ρόλο παίζει. Εάν ο Βενιζέλος, αντί να γεννηθεί το 64, ο Ελευθέριος, πάντα έτσι, μην κάνουμε συγχύσει. Λοιπόν, αντί να έχω γεννηθεί το 64, είχα γεννηθεί το 54. Θα ήμουν μια από τις πολλές ηγετικές μορφές των κριτικών επαναστάσεων που χάθηκαν. Αλλά όταν είσαι το 64, πέφτεις ακριβώς. Θα ζούσε 46-46 χρόνια από τον επόμενο τέτοιο περίπτωση. 36-36. Δεν θα ζούσε 36-36. Ναι. Δηλαδή θα χανώσουν μέσα στις κριτικές επαναστάσεις που χάθηκαν. Ενώ βγαίνει στην τυχερή επανάσταση του 1897 που κάνει την αυτόνομη κριτική πολιτεία, που έχει πολιτική ζωή, είναι όλη στόλη, η παγκοσμιότητα παγκοσμιοποιείται. Το μεγάλο του λάθος ποιο ήταν? Κοιτάξτε, το μεγάλο του λάθος είναι το 35, το κίνημα του 35. Γιατί το έκανε βέβαια αυτό,
Αυτό είναι πλαστήρας Σαράφης, έτσι. Ο Στέφανος Σαράφης ήταν μια έκπληξη για μας τους αριστερούς, τέλος πάντων, φοβερή έκπληξη, γιατί αυτά τα είχαμε αποσιωπήσει. Τα είχαμε αποσιωπήσει αυτά. Δηλαδή και εγώ που ήξερα πώς τον συλλάβανε ο Ελλάς, συνέλαβε το Σαράφη μαζί με τον Ψάρο, είχαν ανέβει πάνω από εθνική αντίσταση, ας πούμε, εθνικόφρονα. 35 είναι λάθος. Βενιζελική. Βενιζελική. Του ξυλώσαν τα καλώνια και τον προσελκύσανε στο ΡΕΑΜ. Ήταν όμως προετοιμασμένος, είχε κάνει μια αριστερή στροφή. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος, είναι το 35. Της Αμίνης. Όχι. Της Αμίνης ήταν εκπληκτική. Θα πάμε στις Αμίνης τώρα. Εκπληκτική κίνηση. Για να δικαιολογήσουμε και τον έρωτα με την Θεσσαλονίκη. Για να δούμε το βίντεο. Ο Βενιζέλος σχηματίζει προσωρινή κυβέρνηση με τον άβραχο Παύλο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή. Στις 26 Σεπτεμβρίου η Τριανδρία φτάνει από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στη Βίλα Καπατζή διέμενε ο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη από το Σεπτέμβριο του 1916 ως τον Ιούνιο του 1917. Είναι μια περίοδος που έχει συνδεθεί με την Εθνική Άμυνα, με την προσωρινή κυβέρνηση, με το κράτος της Θεσσαλονίκης και είναι μια περίοδος που σημάδεψε την πολιτική ιστορία και την ιστορία της πόλης. Σε αυτά τα σκαλιά έχει βγει η ιστορική φωτογραφία όπου απεικονίζεται η Τριανδρία Κουντουριώτης Δαγκλής Βενιζέλος και η προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Το μεγάλο επίτευγμα της κυβέρνησης ήταν η δημιουργία μεραρχιών που πολέμησαν στο πλευρό των συμμάχων. Απέτρεψε έστω και την ίστατη ώρα έναν εθνικό όλεθρο τάσσοντας την Ελλάδα στο πλευρό των συμμάχων που κέρδισαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα όμως, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσει κανείς στην προσωρινή κυβέρνηση, υπήρξε μία μέρημνα για θέματα παιδείας και πολιτισμού. Δηλαδή, καθιερώθηκε η δημοτική γλώσσα στα δημοτικά σχολεία και προστατεύτηκαν τα μνημεία και οι βυζαντινές εκκλησίες της πόλης. Το πρώτο αντίκρισμα μου με τον Βενιζέλο υπήρξε το 1916. Είχε το χάρισμα του ωραίου λόγου. Ήταν δηλαδή ο λαμπρός ομιλητής. Μίαν παρένεση έχω να σας απευθύνω. Ομονοήσατε. Και μίαν έχω να σας απευθύνω παράκληση. Όσον και αν είστε μακράν, όση απόσταση κι αν σας χωρίζει από τους κάμους, τα βουνά ή τα ακρογιάλια όπου είδετε το φως του ηλίου υπό των γαλανών ελληνικών ουρανών, όσον φτωχή και μικρή και αν είναι η πατρίδα μας, μη δεν δυσμονείτε ποτέ, κανείς δεν δυσμονεί την μητέρα. Αυτή ήταν η φωνή του Ελευθερίου Βενιζέλου, με το οποίο έκλεισε και ο Κρυαράς. Έπρεπε να την κρατήσουμε πρωτεύουσα της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν και το δικό μου όραμα. Κακώς ξαναγυρίσανε στην Αθήνα, αλλά έπρεπε γιατί πρέπει να φύγει ο Κωνσταντίνος κλπ. Αν δεν ερχόταν ο Βενιζέλος, θα χάναμε τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας υπενθυμίσω μερικά πράγματα. Το 12, στην αρχή του 12, λέει στο βασιλιά Γεώργιο ότι ξέρεις κάτι, μαγειρεύω με τη Βαλκανική Συμμαχία. Και το μυαλό μου είναι στη Θεσσαλονίκη. Του λέει: παιδί μου, μην είσαι αυτάς ψευδεστήσεις, του λέει. Διότι θα την πάρουν οι Αυστριακοί, είναι κανονισμένων. Του λέει ο Γεώργιος, που ήταν θετικός άνθρωπος, δεν ήταν γερμανόφιλος ο Γεώργιος. Γι' αυτό και ήθελε να πάει στο μοναστήρι να ελευθερώσει. Ο δολοφονηθής. Ο δολοφονηθής είναι ο Γεώργιος. Τον σκότωσε εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Σχοινάς. Ένα από τα πιο σκοτεινά εκείνη τη περίοδου. Ποιοι τον σκότωσαν, θα σου το πω. Πήγανε να φορτώσουν σε Σέρβους εθνικιστές αυτή την ιστορία. Ήταν οι Αυστριακές και οι Γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, ώστε να προκληθεί η Τζέρτζελο και να μπουκάρουν οι Αυστριακοί να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη. Το όνειρο της Αυστρίας Γερμανοαυστριακών ήταν η Θεσσαλονίκη. Και του λέει λοιπόν ο βασιλιάς όχι. Μετά πάλι ο Κωνσταντίνος, ακολουθώντας τις οδηγίες του συμπέθερου του κλπ. Του γαμπρού του,
δεν ερχόταν και του λέει: σε διατάσσω αμελητή να καταλάβεις Θεσσαλονίκη. Αμελητή. Και για ώρες προλάβαμε. Για ώρες προλάβαμε τους Βούλγαρους. Τα λέω αυτά διότι θα δείτε ότι αργότερα και αυτά που θεωρούνται σφάλματα του Βενιζέλου είχαν το μυαλό του Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, κάνει το Ελληνοϊταλικό Σύμφωνο στο comeback του, στη δεύτερη φορά όταν ήρθε, μετά το 28. Το 28 κάνει το Ελληνοϊταλικό Σύμφωνο. Γιατί λέτε? Η Σερβία, για την οποία ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε πει ότι η Ελλάς είναι πολύ μικρή για να διαπράξει μια τόσο μεγάλη ατιμία, να πουλήσει δηλαδή τη Σερβία. Διότι μας λέγανε τι θέλετε, μοναστήρι, τη Μακεδονία, τη Βόρεια κλπ. Εμείς εδώ όλα δικά σας. Μπλέστε όμως, κάντε την πάπια, να είστε με τους Γερμανούς. Θα τα δώσουμε όλα. Γιατί η Ελλάς, δηλαδή να παραβιάσουμε εμείς την ελληνοσερβική συνθήκη του Βαλκανικού πολέμου κλπ. Και όμως μετά τη μικρασιατική καταστροφή, τα λέμε αυτά για να έχουμε πάντα μια αίσθηση επαγρύπνηση στα θέματά μας. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και τις περιπέτειες κυβερνήσεων Πάγκαλου και Κονδύλη, οι Σέρβοι, που είχαν έτσι μεγάλο ιδεάτικα όνειρα, ουσιαστικά θέλανε να συνεταιρικά τη Θεσσαλονίκη. Και να αναγνωρίσουμε ότι οι μειονότητες οι σλαβικές, ξέρω πάντων, της Ελλάδος είναι σερβικές αποκλειστικά κλπ. Και όχι αυτό που είναι πράγματι, ξέρω εγώ. Πρέθυσε και η οσιδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη και η Βιελή να είναι συνεταιρική. Δηλαδή συγκυριαρχία στη Θεσσαλονίκη. Θα μας βγάλει στην Ιδωμένη όμως. Δεν τελειώνει. Πολλά θα πούμε στις 7. Το βράδυ θα πούμε μεγάλα μυστικά. Θα πολλά παρουσιάζει. Θα έχουμε την όμορφη, την αγαπημένη μου δώρα που την ξέρω χρόνια και χαίρομαι που είναι η στάρ της Θεσσαλονίκης με ποιότητα. Ό,τι καλύτερο. Θα έχουμε λοιπόν μια ωραία βραδιά και με τον Σκαμπαρδόνη, ο οποίος είναι και αυτός της πόλης. Σε 7 λοιπόν σήμερα. Τα στοιχεία της πόλης. Δεν είπατε πού. Στο public. Να πούμε όμως, ξέρετε όμως κύριε Ανδρουλάκη και. Ότι και οι φίλοι μας που μας δουν ότι σήμερα, δεν ξέρω αν είναι τυχαία η επιλογή της σημερινής μέρας παρουσίας του βιβλίου, έτσι, αλλά σαν σήμερα, στα 1923, θριάμβευσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στις εκλογές και ήταν οι τελευταίες εκλογές που έγιναν με σφαιρίδιο. Μάλιστα. Θυμάστε πολύ τότε το μαύρο. Και χθες ήταν η γιορτή του Ελευθερίου, των Ελευθέριων. Έτσι, άρα λοιπόν είμαστε κοντά σε γιορτές. Κοντά είμαστε σε όλα. Έτσι. Για τις ομοιότητες με το σήμερα, για τις περισσότερες γυναίκες, για το αν έφτασε στο Μάτσου Πίτσου. Πολλά θα δούμε. Έτσι και στο γιατί φανταστείτε λοιπόν, Αβάνα, ο Βενιζέλος στην Αβάνα, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Ο Βενιζέλος στο Πάσορο, ο Βενιζέλος στη Λίμα, στο Κούσκο, στην Αρεκίπα, στο Μάτσου Πίτσου, προς το Μάτσου Πίτσου. Και ποιος τα πλήρωνε όλα αυτά? Η Έλενα. Η Έλενα. Η Έλενα. Προσέξτε, ο Βενιζέλος, ο Βενιζέλος λέει σε μια στιγμή σε ένα στο βαπόρι που τον προκαλεί κάποιος, λέει αδερφέ μου, βρέθηκα στην εξής τραγική κατάσταση. Ως άφραγκος πολιτικός, τότε δεν υπήρχαν ούτε καν συντάξεις στους πρώην. Δεν υπήρχαν σύνταξη ούτε καν. Καταπληκτική ιστορία. Του λέει, ή θα έπρεπε να εξαρτηθώ οικονομικώς από μεγάλους Έλληνες και ξένους, ή γαμήλια εξάρτηση. Προτίμησα το δεύτερο. Και το πλήρωσε. Τον έφαγε αυτό στο τέλος. Τον έφαγε η γυναίκα του. Να πούμε όμως ότι αυτό που ζητούσε στις γυναίκες, τουλάχιστον όπως αναφέρεται μέσα στο βιβλίο, είναι η φυσική πνευματική κομψότητα. Είδες τη φράση αυτή. Είναι δικιά πάρα πολύ. Η φράση πνευματική κομψότητα είναι δική του φράση. Το σχόλιο που φτάνει λέει ότι μπορώ να προβλέψω ότι σήμερα η παρουσίαση θα τελειώσει σε 9 ώρα το βράδυ. Θα κρατήσει. Ευτυχώς δεν έχει, δεν παίζει ο Ολυμπιακός, αλλιώς θα τελειώνει νωρίς για να το δει. Παίζει Ολυμπιακός. Σήμερα? Στο Κύπρο. Το μπάσκετ όμως. Ναι. Όχι, το ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Νωρίς παίζει όμως. Έχουμε τίποτα. Έχουμε βέβαια, έχουμε χορευτικό. Έχουμε χορευτικό, θα δανειστώ το ταγκό με τον Τσε. Για να σας πάω σε ένα άλλο είδος χορού σήμερα. Αν διότι στο βιβλίο με συγχωρείς, μια είπες Τσε. Στο κάνει ο Χίλιος ο διάολος και ο Βενιζέλος μένει στην Αβάνα, εκεί που ήταν μετά η ερωτική φωλιά και Τσε του Κάστρο. Με τη Ριβουέλτε. Ναι, αλλά δεν τη συμπεριφέρθηκε καλά. Γενικά με τις γυναίκες δεν ήταν καλός ο Κάστρο. Δεν ήταν καλός. Μπορεί να τον αγαπούμε, αλλά με τις γυναίκες ήταν. Θα μου επιτρέψετε να δανειστώ το ταγκό σας, λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, για να πάμε σε ένα άλλο είδος χορού. Έναν πολύ ενδιαφέροντα ρόλο παίζουν δύο νέοι άνθρωποι πάνω στη σκηνή. Είναι αυτή τη σχέση των δύο χρωμοσωμάτων, του X και του Y. Χ και Ψ, όπως το ξέραμε εμείς παλιά. Ό,τι λοιπόν συμβαίνει με τα χρωμόσωμα, όπως δημιουργούνται, γεννιόνται και αναπτύσσονται και δημιουργούν, αυτό συμβαίνει μεταξύ δύο νέων ανθρώπων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, πώς χορεύουν, πώς δημιουργούν, πώς γεννούν πάνω στη σκηνή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται λοιπόν στις, από 13 μέχρι από 18. Ακριβώς, 18. Από 18 μέχρι τέλος του Δεκέμβρη. Έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτή τη σκηνή μέχρι 23 Δεκεμβρίου, συγγνώμη, στο στούντιο Annie Light Dance Theater, 9 η ώρα το βράδυ. Πτολεμαίων, πού είναι αυτό? Στην Πτολεμαίων, εκεί στη ΣΤΟΑ. Όπως βλέπω, πολύ ενημερωμένο. Ναι. Τι, ξέρει και τζαζ. Ξέρει και τζαζ και τζατζίκι. Αύριο θα βγει τζαζ περισσότερο. Λοιπόν,
Πάμε και στα αθλητικά. Από μάθημα βιολογίας και χορού της Ηλιάνα, πάμε λίγο και στα αθλητικά. Λοιπόν, ο Άρης εχθές επικράτησε με 72-53 της Μπάνβιτ, νίκη και πρωτιά στον Όμιλο για το Euro Cup πρόκριση στους 32. Περιμένει τώρα να μάθει τους αντιπάλους του. Σήμερα θα ξέρει τους δύο από το Euro Cup. Καθώς παίζουν τα παιχνίδια Άλμπα Βερολίνου Πρίντεζη και Λούντβιτσμπουργκ Λέμαν, Νίζνη Γαλατασαράι και ΑΕΚ Νεπτούνας. Και αύριο θα μάθει και τον αντίπαλο που θα έχει από την Ευρωλίγκα, θα είναι ανάμεσα στη Λιβόνσο και την Αρμάνι Μιλάνο. Μιλάνο που παίζουν. Ναι, ο ΠΑΟΚ για την ίδια διοργάνωση αντιμετωπίζει στη Λιθουανία στις 7 τη Λιά του Βουσδρίτας, χρειάζεται μόνο νίκη για να προκριθεί. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται την Νεπτούνας, θέλει την νίκη και συνδυασμό αποτελεσμάτων όμως για να προκριθεί στους 32 του EuroCup. Να περάσουμε τώρα στον Γιάννη Μεσοχωρίτη. Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος του σήμερα. Σήμερα όλα τέτοια ετών. Αντιπρόεδρος του Άρη, τον βλέπουμε εδώ πέρα. Πυλάκη Ιωαννίδη και Νίκου Τσαρουχά. Ήταν ένας από τους ευεργέτες της κίτρινης οικογένειας. Μάλιστα το όνομά του είναι και σε πλακέτα πάνω επί της οδού του Παπαναστασίου. Έξω από ήταν από τους αιμοδότες του Άρη. Σε όλα τα τμήματα του συλλόγου. Μάλιστα. Αύριο θα γίνει η κηδεία του. Γιατί όποιος αγαπάει πληρώνει, έτσι. Ναι, στον ιερό ναό του Μεγάλου Έρετος και ειδικά Αθανασίου, η ποδοσφαιρική έρετος είναι... Μαγνησία. Είναι αύριο η κηδεία του, 11 η ώρα το πρωί, στον Άγιο Αθανάσιο. Να πάμε τώρα σε κάτι πιο ευχάριστο, πιο ξεχωριστό. Ο LeBron James είναι ένας ζωντανός στάρ πλέον στο NBA. Γνωστός για τον φιλανθρωπικό του έργο, αλλά και για τις απίστευτες εκδηλώσεις του εδώ πέρα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Cavaliers με τους Celtics στην Βοστόνη, βλέπει ότι παρατάει την ομάδα και πάει και αγκαλιάζει έναν 16χρονο, τον Άρον Μίλερ. Είναι ένα παιδί που γεννήθηκε με εγκεφαλική βλάβη, δεν το έβαλε όμως κάτω. Μετά από αλλεπάλληλες θεραπείες και επεμβάσεις, κατόρθωσε να παίξει μπάσκετ και μάλιστα αναδείχθηκε και MVP στο μπάσκετ με άτομα με. Και με Μπόστον, έτσι, αντίπαλη ομάδα. Μόλις έμαθε την ιστορία του, ο LeBron James έτρεξε να τον αγκαλιάσει, γιατί φοράει και παπούτσια του LeBron James, ειδικά χωρίς κορδόνια. Του χάρισε και ο ίδιος. Έχουμε χρόνο για το άλλο. Έχουμε, άντε, γρήγορα. Και για να πάρουμε στο χριστουγεννιάτικο κλίμα, θα δούμε πώς είπαν τα κάλατα οι παίκτες της Γιουβέντους. Αναγνωρίζετε τον Μπουφόν φυσικά εδώ πέρα. Δεν μπορώ το ιταλικό ποδόσφαιρο, σας έχω πει έτσι, δεν το αντέχω. Τα τρίγωνα κάλατα. Ωραία, για να φτιάξει αυτή μας, θα κλείσουμε με Πολωνό και εικόνα. Με Πολωνό, πιανίστα. Το πιανίστα, θα χαιρετήσουμε έτσι. 7 η ώρα θα τα ξαναπούμε. Καλό τάξιδο το βιβλίο. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλό απόγευμα, τα λέμε αύριο. Γεια σας.